Πρώτη μας συνταγή για σήμερα θα φτιάξουμε την τάρτα μας. Ή ανοιχτή πίτα. Πείτε την όπως θέλετε. Είναι πανεύκολη συνταγή. Δεν χρειάζεται να δυσκολευτείτε. Σε 10 λεπτά θα την ετοιμάσω και θα μπει μέσα στο φούρνο. Οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τη μεσογειακή τάρτα θα χρειαστούμε. Για τη γέμιση, μία μελιτζάνα, 4 με 5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ένα κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, μία πιπεριά κόκκινη, 2 κολοκυθάκια, 200 γραμμάρια τυρί κρέμα, 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα απαλή πανζαφυρόπουλος, 100 γραμμάρια φέτα, ένα κουταλάκι του γλυκού θυμάρι, ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, αλάτι και πιπέρι. Για τη ζύμη, 180 γραμμάρια βούτυρο παγωμένο, 130 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 130 γραμμάρια αλεύρι ολικής άλεσης, ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, 20 γραμμάρια νερό, μία κουταλιά της σούπας μιλόξιδο, αλεύρι για όλες τις χρήσεις για το άνοιγμα της ζύμης, ένα κρόκο αραιωμένο με μία κουταλιά της σούπας νερό, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, 50 γραμμάρια φέτα, ρόκα, ντοματίνια και ελαιόλαδο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, χρειαζόμαστε μία τηγανάρα πάνω στη φωτιά. Ξέρετε ότι φαίνομαι λίγο στεναχωρημένος γιατί είναι το τελευταίο μας επεισόδιο για φέτος. Αλλά είμαι και χαρούμενος την ίδια στιγμή, γιατί νομίζω ότι φέτος δώσαμε καταπληκτικές συνταγές. Πες ρε Διονύση. Δηλαδή, καταπληκτικές συνταγές πάλι φέτος. Κάθε χρόνο γίνεται καλύτερη, ρε φίλε. Γιατί όμως, το έχεις παρατηρήσει. Γιατί είμαι εγώ εδώ. Οπότε βγαίνουν καλύτερα τα επεισόδια μας. Λοιπόν, φτιάχνουμε μια γκαλέτ, οπότε θέλουμε να ρίξουμε όλα τα λαχανικά μας μέσα στο τηγάνι να τα ψήσουμε. Πρώτο λαχανικό που θα ρίξουμε είναι η. Μελιτζάνα. Γιατί. Ξέρω. Γιατί η μελιτζάνα είναι το λαχανικό που θέλει περισσότερη ώρα ψήσιμο. Οπότε ξεκινάμε με αυτό. Πάντα θυμόμαστε όταν ψήνουμε τα λαχανικά μας, ξεκινάμε με αυτό που θέλει περισσότερο ψήσιμο και τελειώνουμε με αυτό που θέλει λιγότερο ψήσιμο. Οπότε έχω αυτά τα λαχανικά. Θέλω να τα βάλεις σε μία σειρά και να μου πεις πώς θα τα συνεχίσω. Θα συνεχίσεις με το κρεμμύδι, σκόρδο, πιπεριά, κολοκυθάκι. Νομίζω ότι έχεις δίκιο. Μπορούμε να παίξουμε βέβαια εδώ ή εδώ ή εδώ, αναλόγως με τα γούστα, αλλά όντως δουλεύει πάρα πολύ καλά έτσι όπως το είπες. Λοιπόν, κόβουμε τη μελιτζάνα μας, ωραία κυβάκια, να την ψήσουμε γρήγορα, δεν θέλουμε πολλή ώρα. Εν τω μεταξύ, με το που ρίξουμε τη μελιτζάνα, αυτό που θα γίνει είναι ότι θα τραβήξει όλο το λαδάκι από το τηγάνι, οπότε θα χρειαστεί να προσθέσουμε λίγο ακόμα. Λοιπόν, η μελιτζάνα πάει μέσα, εδώ. Και αρχίζουμε σιγά σιγά να φτιάχνουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Φτιάχνουμε μία μεσογειακή τάρτα, οπότε η μελιτζάνα δεν μπορεί να λείπει με τίποτα από το μενού μας. Επόμενο υλικό, όπως είπε και ο φίλος ο Διονύσης, πάει το κρεμμύδι, χοντρό κομμένο, εδώ. Πάει και αυτό μέσα. Εδώ. Πάει και το σκόρδο μέσα. Και κάτι πάρα πολύ ωραίο άρχισε να γίνεται. Και όπως είπα πριν, με το που ρίξουμε τη μελιτζάνα θα γίνει κάτι μαγικό. Κατευθείαν εξαφάνισε όλο το λάδι. Οπότε θα ρίξω λίγο ακόμα λαδάκι, τώρα εδώ, για να μπορέσουμε να ψήσουμε και τα υπόλοιπα μας λαχανικά. Και σοτάρουμε καλά. Την αγαπώ αυτή τη συνταγή. Δηλαδή, όντως είναι και πολύ έξυπνο να πεις: έκανα γκαλέτ για πρώτο. Θα σου πούνε οι άλλοι τι. Πεις γκαλέτ. Τι γαλλική εκδοχή της πίτσας. Και τρελαθήκαν εκεί πέρα. Και θα τους πούνε, έχεις τρελαθεί. Και θα πείτε, ναι, γιατί είμαστε premium, είμαστε gourmet, είμαστε μπελέσεις. Αυτοί είμαστε. Λοιπόν, Μίτσο, τελευταίο επεισόδιο σήμερα, θες να πεις κάτι. Όχι, είμαι στραχωρημένος. Είμαι στραχωρημένος κι αυτός, δηλαδή, η κατάσταση, ο μόνος χαρούμενος πραγματικά εδώ μέσα είναι ο Διονύσης. Όλο αυτό βλέπω που γελάει όλη την ώρα. Γιατί. Δεν ξέρω. Και εγώ δεν ξέρω, δεν βλέπεις πόσο αργά κάνουμε τη συνταγή μας σήμερα. Δεν θέλουμε να τελειώσει. Κοίτα εδώ. Σιγά σιγά ψιλοκόβουμε τα λαχανικά μας. Όλοι είμαστε ενοχελικοί. Σκεφτόμαστε το Kitchen Lab. Σκεφτόμαστε πώς θα ήταν να κάνουμε Kitchen Lab στην παραλία. Με κοκτέιλ και. Και. Πρόταση. Όχι πρόταση. Λοιπόν, πάει και η πιπεριά μέσα. Πάει και το κολοκυθάκι εδώ. Και αυτό θα το κόψω. Ωραία κυβάκια. Τώρα, οτιδήποτε άλλα λαχανικά θέλετε να βάλετε μέσα μπορείτε. Μπορείτε να βάλετε και ντοματίνια, μπορείτε να βάλετε ό,τι σας αρέσει. Αρκεί να βάλετε λαχανικά. Κάνουμε μια ωραία εκδοχή μεσογειακή, οπότε τα λαχανικά πρέπει να είναι
στο απόλυτό του. Να έχουμε μπόλικα λαχανικά, να τα σοτάρουμε καλά. Θα προσθέσω και λίγο χυμαράκι εδώ μέσα. Εδώ είμαστε. Πάει για φέτος το θυμαράκι μας, οπότε μπορώ να τα ξυλώσω, να τα πάω τελείως. Έβαλα και λίγο ρίγανη, θυμάρι και ρίγανη. Και τώρα, καθώς σοτάρω τα λαχανικά μου εδώ και περιμένουν να ψηθούν, πάμε να ετοιμάσουμε τη ζύμη για την καλέτα. Ουσιαστικά θα φτιάξουμε μία ζύμη τάρτας πάρα πολύ γρήγορη. Λοιπόν, παίρνω το μιξεράκι μου, μπορείτε να το κάνετε και χωρίς μίξερ, να το κάνετε στα χέρια, δουλεύει κανονικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και θα προσθέσω μέσα το βούτυρό μου παγωμένο. Εδώ. Ρίχνω το βουτυράκι παγωμένο σε κυβάκια μαζί με το αλεύρι. Αλεύρι ολικής, λίγο ρίγανη και το αλάτι μου. Αλάτι πιπέρι, βάλτε κατά βούληση όσο σας αρέσει. Γενικά αυτό θα γίνει σαν μπισκοτάκι. Είναι καταπληκτική συνταγή. Έχει βούτυρο, αλλά το θέλουμε το βούτυρο. Μας αρέσει. Και θα ρίξω και το πιπέρι. Θα πάτε σόκο όταν δοκιμάσετε το Smart. Θα πείτε δεν γίνεται να είναι τόσο νόστιμο. Κι όμως είναι. Λοιπόν, και όπως είναι, χωρίς να ρίξω το ξύδι και το νερό, ανακατεύω τελικά μεταξύ τους. Εδώ. Και μόλις το βούτυρο σπάσει τελείως, βλέπεις, δεν υπάρχει καθόλου βούτυρο. Έχει σπάσει τελείως και είναι σαν βρεγμένη άμμος το μείγμα μου. Θα ρίξω μέσα όλα τα υγρά μου, που είναι το νερό και το ξύδι. Τώρα, άμα δεν έχουμε μίξερ, τα ανακατεύουμε στο χέρι και στο τέλος ρίχνουμε το νερό και το ξύδι. Τώρα, με το που ρίξω νερό και ξύδι, τι θα κάνει το ζυμάρι, θα δέσει. Λοιπόν, κλείνω ξανά εδώ. Και κοιτάξτε εδώ, κατά ένα μαγικό τρόπο το ζυμάρι μας έχει δέσει. Να σας πω ότι και σκέτο το ζυμαράκι να το ψήσετε σαν μπισκοτάκι γίνονται καταπληκτικά. Απλά για να σας εξηγήσω το πόσο νόστιμο είναι το ζυμάρι αυτό. Λοιπόν, τώρα, έτσι όπως είναι, βγάζω το ζυμαράκι μου εδώ, εδώ και εδώ και εδώ. Και βλέπετε ότι πάω real time, δεν έχω σταματήσει να ψήνω τα λαχανικά μου. Τα ψήνω εδώ πέρα, σωστά Μπελέση. Αυτοί είμαστε. Λοιπόν, θέλουν λίγο ακόμα, θέλουν χρόνο. Θέλουμε σχεδόν να τα ψήσουμε 100% στο τηγάνι. Οπότε, πάμε να ετοιμάσουμε κατευθείαν την πίτα μας. Παίρνω μία λαδόκολλα. Και μπορείτε να βάλετε λίγο αλευράκι να βοηθήσετε να ανοίξετε. Μπορείτε και να μην βάλετε. Τι θέλετε. Θέλουμε αλευράκι ή δεν θέλουμε. Εσύ ξέρεις. Ελάχιστο. Κοίτα πόσο λίγο θα βάλω. Πάνω στη λαδόκολλα. Ίσα-ίσα να βοηθήσει. Ίσα-ίσα. Όσο πρέπει. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, κάνω λίγο στρόγγυλο το ζυμαράκι μου για να με βοηθήσει να τα ανοίξω στρόγγυλο. Και έτσι όπως είναι, παίρνω μία μεμβράνη, ένα πλάστη, ό,τι έχω κυλινδρικό στο σπίτι. Απλώνω με τη μεμβράνη εδώ. Σε κάποια σημεία να μας πάσει δεν μας πειράζει. Είναι μια πάρα πολύ ρουστίκ, αλλά συγχρόνως γκουρμέ τάρτα. Οπότε μας αρέσει να φαίνεται έτσι. Κοιτάξτε τώρα που γίνεται. Εδώ είμαστε. Άμα δείτε ότι δυσκολευόσαστε, σηκώστε από κάτω λίγο, βάλτε λίγο αλευράκι και συνεχίστε το άνοιγμα. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου το σχήμα. Αλήθεια σας λέω. Θα καταλάβετε σε λίγο γιατί. Και βουαλά. Είμαστε έτοιμοι. Τώρα, τα λαχανικά μου συνεχίζουν να ψήνονται. Είναι έτοιμα. Σβήνω τη φωτιά. Και πάμε να ετοιμάσουμε τη γέμιση. Για τη γέμιση. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, δεν θα πάμε σε πολλά υλικά. Έχω λίγο τυρί κρέμα, θα προσθέσω λίγο μουστάρδα μέσα στο τυρί κρέμα για να δώσω έτσι χαρακτήρα στο τυρί κρέμα. Και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ απαλή μουστάρδα Πάνε Ζαφυρόπουλος. Έχει ήπια γεύση και δεν έχει συντηρητικά. Και δεν χρειάζεται να βάλουμε και πολύ. Ίσα-ίσα θα ρίξετε 2 κουταλιές της σούπας. 1, 2. Και κατευθείαν εκεί πέρα που είχαμε ένα απλό τυρί κρέμα, πήραμε μια υπέροχη γέμιση. Ανακατεύω εδώ τη μουστάρδα με το τυρί κρέμα. Τώρα, αν θέλετε να βάλετε καυτερή, μουστάρδα Πάνε Ζαφυρόπουλος, βάλετε καυτερή. Αλλά γενικά σε αυτή τη συνταγή, επειδή κάνουμε μία μεσογειακή τάρτα, θέλουμε να είναι ήπια η γεύση της, γιατί είναι ήπιο για το τυράκι μας από κάτω και ουσιαστικά θα μας δώσει μία υπέροχη γέμιση, χωρίς πολλά-πολλά. Εδώ, έτσι όπως είναι, ρίχνω τη γέμισή μου, απλώνω. Σαν συνταγή, ως τώρα σου φαίνεται δύσκολη ή εύκολη, φίλε Διόνυση? Απλή, αλλά θα δεις πόσο νόστιμη θα βγει στο τέλος, δεν υπάρχει. Λοιπόν, θα σπάσω από πάνω λίγο φετούλα, εδώ. Κάνουμε μεσογειακή τάρτα, οπότε θέλουμε και τη φέτα μας. Να σκάει στο στόμα εκεί πέρα που τρως ένα κομμάτι, να νιώθεις και τη φέτα και να λες Παναγιά μου τι τρώω. Ήρθε η ώρα βεβαίως, βεβαίως, για τα λαχανικά μας. Αλλά στα λαχανικά μου τι δεν έχω βάλει, φίλε, τόση ώρα. Μυρωδικά, αλάτι, πιπέρι. Αλάτι, πιπέρι. Δεν έχω βάλει άλλο το πιπέρι, οπότε θα ρίξω τώρα. Μυρωδικά βάλαμε. Παναγία μου. Πιπέρι μπόλικο, εδώ μας αρέσει το πιπέρι. Θέλουμε και λίγο αλατάκι.
Εδώ. Ανακατεύω. Και έτσι όπως είναι τα λαχανικά μου, πάνε πάνω από τη γέμιση. Τα λαχανικά υπενθυμίζω ότι σε αυτό το σημείο πρέπει να είναι σχεδόν ψημένα, έτσι. Άμα σας βολεύει πιο πολύ να ψήσετε τη μελιτζάνα σε πολύ λάδι, κάντε το. Αλλά γενικά εγώ πιστεύω ότι έτσι όπως είναι το τέλειο. Εδώ. Βουάλα. Εύκολο ή δύσκολο? Εύκολο. Και τώρα θα μου πεις, μα αυτό δεν είναι τάρτα όμως τώρα, έτσι δεν είναι? Ναι. Κοίτα εδώ όμως. Οπότε ουσιαστικά δημιουργούμε το γύρισο εδώ. Ε, φανταστικό. Ένα μαχαίρι. Εδώ. Εδώ. Και έτσι όπως είναι, έχω ένα ταψάκι, μεταφέρω. Δύσκολο ή εύκολο? Εύκολο. Άμα θέλετε χρώμα, βάλτε λίγο κρόκο γύρω-γύρω. Άμα δεν θέλετε χρώμα, δεν βάζετε κρόκο. Θέλουμε ή δεν θέλουμε? Θέλουμε. Θα πάμε με το μίτσο. Οπότε, θα ψήσω στους 200 βαθμούς. Ψηλά-ψηλά η σχάρα. Για περίπου 30-40 λεπτάκια, μέχρι που να γίνει. Εντάξει? Οπότε, βάζω μέσα. Κλείνω και ψήνω. Ό,τι πιο ρουστίκ, ό,τι πιο εύκολο, ό,τι πιο μεσογειακό. Μόλις την βγάλω, την αφήσω λίγο να κρυώσει, γιατί το μπισκότο σπάει όταν το βγάζουμε το φούρνο και μετά θα κόψουμε κομμάτι για να σερβίρουμε. Η ιστορία της γκαλέτ λέγεται ότι ξεκίνησε κατά τους νεολιθικούς χρόνους όταν έβαζαν πάνω σε ζεστές πέτρες παχές πάστες δημητριακών. Η παραδοσιακή γαλλική συνταγή αποτελείται κυρίως από αλεύρι φαγόπυρου, βούτυρο, ζάχαρη και αυγά, πολτοποιημένη πατάτα και δημητριακά όπως καλαμπόκι, κεχρί και βρώμη. Μία από τις πιο διάσημες παραλλαγές του πιάτου είναι το κινέζικο μπινγκ. Και η γκαλέτ μου είναι έτοιμη, λίγο φετούλα. Θέλω να βάλω και λίγα ντοματίνια από πάνω. Κάνω μια μεσογειακή τάρτα. Μια μεσογειακή τάρτα χωρίς ντομάτα. Καταλαβαίνετε ότι πάντα κάτι θα της λείπει. Οπότε λίγα ντοματίνια, ίσα να υπάρχουν από πάνω. Εδώ και εδώ. Φρέσκα από πάνω. Και βέβαια λίγο ρόκα. Κοιτάξτε πώς μεταμορφώθηκε κατευθείαν, έτσι δεν είναι, Διονύση? Ε? Να κόψω ένα κομμάτι. Ε. Πού? Άντε να δοκιμάσεις. Εδώ. Και εδώ. Βάλω άλλο ένα ντοματίνι. Κοίτα εδώ. Πρώτα απ' όλα, για την ευκολία του πράγματος, κοίτα πόσο γκουρμέ επιφαίνεται. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνει το φύλλο, που δεν είναι τέλειο, η τέλεια τάρτα, που ουσιαστικά τέλεια είναι. Απλά δεν έχει αυτή την έτσι... το αποστηρωμένο του φτιάχνω ένα γκουρμέ φαγητό. Τι να ρίξω από πάνω, λίγο ελαιόλαδο, ελάχιστο. Γιατί μου αρέσει. Και βόλα. Πιο μεσογειακό δεν γίνεται. Για τη μεσογειακή τάρτα, κόβουμε τη μελιτζάνα σε κυβάκια και τα βάζουμε σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο. Κόβουμε το κρεμμύδι σε μεγάλα κομμάτια, ψιλοκόβουμε το σκόρδο, κόβουμε την πιπεριά και το κολοκύθι σε κυβάκια και τα βάζουμε στο τηγάνι. Σοτάρουμε μέχρι να μαλακώσουν όλα τα λαχανικά. Ρίχνουμε θυμάρι και ρίγανη, αφαιρούμε από τη φωτιά και προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι. Για τη ζύμη, στο πολυμηχάνημα με τα μαχαίρια, βάζουμε το βούτυρο, τα αλεύρια, τη ρίγανη, αλάτι, πιπέρι και χτυπάμε μέχρι να γίνει το μείγμα μας σαν βρεγμένη άμμος. Προσθέτουμε το νερό, το ξύδι και συνεχίζουμε να χτυπάμε μέχρι να δέσουν τα υλικά και να γίνουν μια σφιχτή ζύμη. Απλώνουμε στον πάγκο εργασίας μας μια λαδόκολα και πασπαλίζουμε με λίγο αλεύρι. Τοποθετούμε τη ζύμη πάνω στη λαδόκολα και με τη βοήθεια ενός πλάστη την ανοίγουμε. Για τη σύνθεση, σε ένα μπολ βάζουμε το τυρί κρέμα, τη μουστάρδα και ανακατεύουμε. Απλώνουμε το τυρί κρέμα σε όλη την επιφάνεια της ζύμης, τη φέτα σπασμένη με τα χέρια μας και τα λαχανικά. Με τη βοήθεια της λαδόκολας, κλείνουμε περιμετρικά τη ζύμη, αλείφουμε με τον αραιωμένο κρόκο και ψήνουμε για 30 με 40 λεπτά στους 200 βαθμούς. Αφήνουμε να κρυώσει και σερβίρουμε με φέτα, ντοματίνια, ρόκα και ελαιόλαδο. Πάμε τώρα να δοκιμάσουμε. Λοιπόν, μαχαιροπύρνο,
Δεν χρειάζεται, αλήθεια είναι, γιατί η τάρτα μου θέλω να δείτε πόσο πολύ σπάει. Κοιτάξτε. Είναι τριφτή. Με το ίδιο ακριβώς ζυμάρι μπορείτε να κάνετε κουρουδάκια. Τα κουρούτα κλασικά που μας αρέσουν, για να καταλάβετε ακριβώς τη σύσταση της ζύμης θέλω. Πω. Τι να πω τώρα εγώ για αυτό το πιάτο. Ώρες-ώρες αναρωτιέμαι. Γιατί σε μαγαζιά δεν έχουν τόσο απλές συνταγές που είναι τόσο νόστιμες. Άνθρωπέ μου, βγάλε δύο τέτοιες τάρτες το πρωί και βγάλετε σαν πιάτο της ημέρας. Θα σε λατρέψουν όλοι και θα πούνε πραγματικά ότι ξέρεις να μαγειρεύεις. Είναι συγκλονιστικό.